Μιλήσουμε έτσι αναλυτικά για το φοινικό δώρο στο Δουβάη, για την απειλή του κόκκινου σκαθαριού. Είχαμε και τις προάλλες πριν από λίγες μέρες μια σύσκεψη με πρωτοβουλία βεβαίως και του Δήμου Στίας και του ΓΕΟΤΕΕ Κρήτης. Οπότε πάμε μέρη να καλησπέρισουμε τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Δασκαλάκη, είναι πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΟΤΕΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Την ευκαιρία που μου δίνετε. Και έχουμε και τηλεφωνικά μαζί μας, στην παρέα μας, τον κύριο Δημήτρη Αυτζή. Είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ. Δημήτρα, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας και σε εσάς τους ακροατές και φυσικά στην κυρία Δασκαλάκη, που την προηγούμενη εβδομάδα περάσαμε πολλές ώρες μαζί συζητώντας για το δάσος. Καλησπέρα σε όλους. Ωραία. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε μόλις, κύριε Αυτζή. Λοιπόν, συζητήσατε, είδατε, ναι. Ξέρετε. Τι κάνουμε τώρα, πού είμαστε. Λοιπόν, πού είμαστε. Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά πολύ καλή ευκαιρία το ότι σε εκείνη τη συνάντηση που διοργανώθηκε κάτω υπό την, με την πρόσκληση του Δήμου του τοπικού, του ΓΕΟΤΕΕ, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ, φυσικά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο συντόνισε όλη την όλη κατάσταση, ήταν πολύ καλή ευκαιρία ότι βρεθήκαν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην όλη κατάσταση, έτσι ώστε να ξέρουμε όλοι το τι επικρατεί σήμερα και να βάλουμε όλοι μαζί τις κατευθύνσεις για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε μια εικόνα, έχω δηλαδή μια εικόνα και με τον συνάδελφό μου, τον Φώτο Πιστράκη, που κατεβήκαμε μαζί, που είναι και εκείνο ο συνάδελφος ερευνητής. Θεωρώ ότι το είχα πει και στην συνάντηση που έγινε κάτω στο ΒΑΗ, ότι ήταν πάρα πολύ κέρια η επέμβαση του τοπικού δασαρχείου. Το οποίο με το που ανείχνευσε την πρώτα ίχνη προσβολής, μπήκε μέσα και έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει, έτσι ώστε να κρατήσει τουλάχιστον αρχικά την επίθεση του καθαριού. Από εκεί και έπειτα τώρα. Άρα περιορίστηκε, κύριε Αυτζή, περιορίστηκε η πρώτη αυτή, έτσι, το πρώτο κύμα επίθεση του καθαριού, περιορίστηκε με αυτή την έγκαιρη παρέμβαση, όπως λέτε. Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι περιορίστηκε, ναι, γιατί η εικόνα που είδα εγώ όταν επισκεφτήκαμε το δάσος και περπατήσαμε αρκετές ώρες μέσα εκεί, δεν ήταν έτσι όπως αρχικά φοβόμουν. Άρα σίγουρα ξεκινάμε από μια, ξέρετε, πλεονεκτικότερη θέση από αυτή που φοβόμασταν. Άρα ούτως ή άλλως εγώ είμαι επίσης αισιόδοξος ότι με τα σωστά μέτρα και τη συνεργασία όλων των φορέων, του ΓΕΟΤΕ, του Δήμων, των Δασαρχείων, των Γεωπόνων συναδέλφων, όλοι μαζί να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Κυρία Δασκαλάκη, πάμε και σε εσάς, έτσι να μας δώσετε κι εσείς μια εικόνα από πλευράς του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Το οποίο βεβαίως πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί και παρακολουθεί και από την πρώτη στιγμή έχει εκπονήσει και ένα σχέδιο, όπως γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι. Το ΓΕΟΤΕ σαν επιμελητήριο και το Παράρτημα Κρήτης δράει υποστηρικτικά. Επειδή είναι όλοι οι φορείς που εμπλέκονται και οι συνάδελφοι από τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου και οι ερευνητές, όπως το συνάδελφο τον κύριο Αυτζή, και οι γεωπόνοι που είχαν εμπειρία και που ίσως μπορεί να φανεί χρήσιμη στην αντιμετώπιση φοινικοειδών εκτός του φοινικοδάσους. Ο ρόλος μας είναι καθαρά συντονιστικός. Περιμένουμε τώρα τους επιστήμονες, τους ειδικούς, τον κύριο Αυτζή να μας δώσει το επόμενο βήμα. Απλά όμως σε όλη αυτή τη διαδικασία νομίζω ότι αυτό που φάνηκε είναι ότι, καταρχήν όπως είπε ο κύριος Αυτζής, ότι καθίσαμε όλοι σε ένα τραπέζι και είδαμε την κατάσταση, αλλά χρησιμοποιήσατε τη λέξη απειλή, κυρία Καριωτάκη. Νομίζω ότι είναι τώρα μπορούμε να μετατρέψουμε την απειλή σε ευκαιρία, αν είμαστε αισιόδοξοι όπως είναι ο κύριος Αυτζής και είμαι και εγώ, και να υπάρξει μεγαλύτερη, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε σχέση με το φοινικό δάσος. Και όχι μόνο το φοινικό δάσος. Κυρία Δασκαλάκη, το κόκκινο τώρα σκαθάρι στο ΒΑΗ μας ευνηδίασε λίγο. Το είχαμε ξεχάσει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί προέκυψε πριν από λίγους μήνες έτσι κάπως ευνηδιαστικά, τουλάχιστον για την κοινή γνώμη. Έτσι είναι, αν και τους λόγους για τους οποίους εμφανίστηκε τώρα ή τις πιθανές αιτίες, νομίζω ότι πιο πολύ θα τις μελετήσει ο κύριος Αυτζής. Αυτός είναι ο εντομολόγος σήμερα στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει ο κύριος Αυτζής. Να σας πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι εντομολόγοι ανά την Ελλάδα και έτσι όσοι συνεργαζόμαστε και μιλούσαμε, πάντα είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού ότι ξέρετε μπορεί να γίνει και αυτό εδώ. Γιατί ξέρετε, το σκαθάρι, ναι, μεν υπήρχαν κάποια πειραματικά δεδομένα τα οποία έλεγαν ότι μπορεί να μην προτιμάει πάρα πολύ του Θεόφραστου, δηλαδή τον ενδυμικό μας φοίνικα. Αλλά παρόλα αυτά, εδώ μεταξύ μας γνωρίζαμε ότι μπορεί, αν φτάσει προς τα εκεί, να προσβάλλει. Δηλαδή, ναι, μεν μας εξέπληξε όλους ότι έφτασε εκεί, αλλά παρόλα αυτά, εδώ κάπως στο πίσω μέρος του μυαλού, όλοι είχαμε ότι μπορεί να γίνει και αυτό εδώ.
Θεωρώ όμως ότι αυτό που λέει η κυρία Δασκαλάκη, το είπε πολύ σημαντικό, ότι αυτό εδώ τώρα μπορούμε να το δούμε σαν μια καλή ευκαιρία να συνεργαστούν πραγματικά όλοι. Και ήμασταν προχθές όλοι, που για μένα αυτό ήταν το βασικό. Γιατί ως φορές έχω ξανακληθεί να αντιμετωπίσω τέτοιες καταστάσεις απειλών ή κρίσης. Ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει σύμπνοια. Να ξέρουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να γίνουν. Άρα να μην φέρνουν ένα, ξέρετε, τυχογνωμίες ή άλλες απόψεις που ξαφνικά θα μας καθυστερούν όλους μαζί. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι το μόνιμο πρόβλημα της χώρας. Αλλά ας μην την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς. Επειδή σας λέω, το έχω ξαναδεί και έχω δει παρόμοιες καταστάσεις. Εγώ τώρα είμαι σχετικά αισιόδοξος, γιατί ακριβώς τους είδα όλους εκεί ότι, ξέρετε, τώρα πλέον πρέπει να δράσουμε. Δεν υπάρχει. Και το κύριο αυτό, αν μπορώ λιγάκι να πω κάτι ακόμη. Mm-hmm. Αυτό που είπε και η κυρία Δασκαλάκη, το γεγονός ότι ό,τι κάνουμε τώρα, αυτό είναι το σημαντικό να το καταλάβουμε όλοι. Δεν θα είναι για μια χρονιά. Mm-hmm. Είναι ευκαιρία, εφόσον έχουμε τώρα το πρόβλημα στο ΒΑΗ, να σχεδιάσουμε την προστασία του ΒΑΗ όχι για μια χρονιά. Γιατί αυτό εδώ ενδεχομένως, εφόσον το σκαθάρι δεν μπορεί εύκολα να εκτελεστεί από την Κρήτη, υπάρχει στην Κρήτη, θα πρέπει να κάνουμε τις δράσεις και να σχεδιάσουμε εκείνα τα πλάνα που θα μας δίνουν τη δυνατότητα να το προστατεύουμε τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, και μόνο δεν θα είναι μέτρα για μια χρονιά, θα είναι μέτρα πολλών ετών από εδώ και πέρα. Και μόνο το ΒΑΗ, κυρία Δασκαλάκη, κυρία Αυτζή. Θέλω να πω ότι εκτός από το ΒΑΗ έχουμε και αλλού φοίνικες, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και γι' αυτό ακριβώς ένα θέμα είναι ότι ακριβώς το ΒΑΗ, τα αντανακλαστικά όλων ήταν άμεσα και του τοπικού, της Διεύθυνσης Δασών και του Υπουργείου, ευτυχώς, και έχει προχωρήσει έτσι η κατάσταση και έχουμε τώρα μία εικόνα. Αλλά γι' αυτό στη συνάντηση, είναι η συγκυρία τώρα, μας βάζει πολλά. Στη συνάντηση συμμετείχαν και άλλοι συνάδελφοι δασολόγοι για να μπορέσουμε λίγο να το απλώσουμε και σε άλλες συστάδες, στα άλλα μικρά φοινικοδάση που έχουμε στην Κρήτη, όπως την Πρέβελη, υπάρχει στα Χανιά, στην Άσπρη Λίμνη, στον Άγιο Νικήτα κτλ. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο βήμα, ότι οι οδηγίες που θα δοθούν, θα δούμε τι μπορεί να γίνει και με την παρακολούθηση των πληθυσμών στα άλλα φοινικοδάση. Είμαστε επίσης, νομίζω η συγκυρία τα φέρνει κάπως καλά, γιατί ταυτόχρονα η Κρήτη συμμετέχει, Διευθύνσεις Δασών και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα με τα Κανάρια νησιά, όπου το αντικείμενο του προγράμματος είναι για τα Κανάρια νησιά ένα δικό τους ενδημικό είδος φοίνικα και για την Κρήτη το δικό μας ο φοίνικας του Θεόφραστου. Οπότε ανταλλάσσεται εμπειρία, ανταλλάσσεται γνώση και θεωρούμε ότι εφόσον υπάρχει καλή συνεργασία από όλους τους φορείς, όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Άλιστα. Κύριε Αμπτζή, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα μέτρα αντιμετώπισης, δηλαδή όταν εντοπιστεί ένας φοίνικας ο οποίος έχει προσβληθεί από το κόκκινο σκαθάρι. Πώς γίνεται, πώς εξολοθρεύεται το σκαθάρι, δηλαδή πώς αντιμετωπίζεται πρακτικά? Κοιτάξτε, εξαρτάται αφενός αν μιλάμε για τον φοίνικα του Θεόφραστου ή για φοίνικες καναριένσεις σε πρώτη φάση. Και κατά δεύτερον το επίπεδο προσβολής, δηλαδή σε τι φάση προσβολής βρίσκεται. Αν το παιχνίδι είναι χαμένο, δηλαδή πλέον ο φοίνικας έχει αυτή την χαρακτηριστική ομπρελοειδή μορφή της κόμης του, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να κοπεί και να απομακρυνθεί από τον περιβάλλοντα χώρο και προφανώς να καταστραφεί με την πρέπουσα διαδικασία, η οποία περισσότερες φορές μάλλον θα μιλάμε για ταφή. Θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι ανάμεσα στα μέτρα τα οποία θα προτείνουμε. Ναι. Εάν τώρα είναι σε κατάσταση που ακόμη, ξέρετε, αντέχει και φαίνεται ο οργανισμός του φυτού να ανθίσταται, τότε μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε με κάποια εγκεκριμένα σκευάσματα από πάνω στο ακραίο μερίσθημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το περιορίσουμε. Άρα φάρμακα έτσι υπάρχουν, ας πούμε, δηλαδή εντομοκτώνα. Ναι, υπάρχουν εγκεκριμένα. Υπάρχουν εγκεκριμένα, όχι ισχυρά εντομοκτώνα, γιατί ξέρετε, είναι ένα πολύ σπάνιο και όμορφο οικοσύστημα στο ΒΑΗ. Δεν μπορούμε να επέμβουμε με πάρα πολλά ισχυρά υλικά. Αλλά πρέπει να το κάνουμε τοπικά. Τοπικά μπορούμε να το κάνουμε και αυτό θα γίνει, πιστεύω. Ξέρετε, απλώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο δάσος που έχουμε εκεί και σε φοίνικες κανάριους που τυχαίνει να έχουμε στους δρόμους. Γιατί σε εκείνους, ξέρετε, έχουμε λίγο μεγαλύτερη γκάμα ενεργειών που θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε. Στο δάσος μέσα η κατάσταση είναι και λόγω του πλήθους των φοινίκων, αλλά και λόγω της εγκύτητας που αναπτύσσονται. Δεν ξέρω, έχετε φαντάζομαι πάει στο ΒΑΗ πιο πολλές φορές. Βέβαια, κύριε Αμπτζή. Αυτό ακριβώς. Οπότε εκεί δεν μπορούμε, ξέρετε, να κάνουμε όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως σκεφτόμαστε σε μια πόλη. Γι' αυτό και λοιπόν πρέπει να δράσουμε λιγάκι, ξέρετε, πιο
διαφορετικά. Σας λέω, τα μέτρα πιστεύω ότι θα είναι προσαρμοσμένα ακριβώς εκεί και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στη συζήτηση, όπως είπε η κυρία Δασκαλάκη, ήταν και συνάδελφοι γεωπόνοι οι οποίοι έχουν δουλέψει στο αστικό περιβάλλον, άρα έχουν και από εκεί να μας δώσουν πληροφορίες. Συνάδελφοι δασολόγοι, ήταν οι Δήμοι, η Περιφέρεια. Θεωρώ ότι ήταν ένα καλό team για να ξεκινήσουμε σωστά τη δουλειά και από εδώ και πέρα βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα, μιας και σας έχουμε, κυρία Αυτζή, ως εντομολόγο θέλω να ρωτήσω, με δεδομένο ότι είμαστε σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη ολόκληρη, με την έννοια των νοτιάδων, της σαχαριανής σκόνης και όλα αυτά. Και στην Πελοπόννησο που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, το ίδιο πράγμα είναι. Ωραία. Λοιπόν, με δεδομένο ότι όπως καταλαβαίνουμε πια έχει αλλάξει αυτό το πράγμα που λέγεται κλίμα και είμαστε σε μια φάση που δεν υπάρχει αλλαγή, είναι κρίση, τελεία. Υπάρχουν, αλλά έχει επηρεάσει αυτό και τα έντομα, θα έχουμε μεγαλύτερα φυσικά, προβλήματα. Φυσικά. Φυσικά. Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει να το λέω ότι απαραίτητα θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα γιατί θα ακουστεί ότι πόπο κινδυνολογούμε και θα μας καταπιούν τα έντομα. Όχι. Αλλά σίγουρα τα έντομα έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται γρήγορα. Και αυτό εδώ το παρατηρούμε. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ, σαν δασικό εντομολόγο που ασχολούμαι στα δάση και έτσι έχω συνάδελφους από όλη την Ευρώπη που συζητάμε, βλέπουμε ήδη που ήταν στη Μεσόγειο. Σιγά σιγά να ανεβαίνουν προς βορρά. Και αυτό εδώ είναι ακριβώς η μετατόπιση δηλαδή της παρουσίας τους. Έχει να κάνει απόλυτα με την καταλληλότητα πλέον του κλίματος και προς το βορρά. Αντίστοιχα, εμάς βλέπετε ότι, για παράδειγμα, εμείς στη Θεσσαλονίκη, ο χειμώνας μας ήταν πάρα πολύ ήπιος. Πάρα πολύ ήπιος. Και αυτό δεν ήταν μόνο φέτος, ήταν και πέρυσι, ήταν και πρόπερσι. Ξέρετε, όλα αυτά εδώ τα πράγματα σίγουρα εξασθενούν τα δασικά οικοσυστήματα. Και σίγουρα τα εξασθενημένα δασικά οικοσυστήματα είναι ύστερα πιο ευάλωτα σε προσβολές. Βέβαια. Μαγικό. Τώρα, εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε και οι επιστήμονες και οι θεσμικοί φορείς και τα επιμελητήρια και το ΓΕΟΤΕΕ. Χρήματα τώρα δίνονται από το κεντρικό κράτος, κυρία Δασκαλάκη. Σε εσάς πάει η ερώτηση. Δηλαδή, στηρίζει. Άμπραγο, ναι. Εμπράχτος. Εγώ ήθελα απλώς να σου πω στην κυρία Δασκαλάκη την ερώτηση. Μα στην κυρία Δασκαλάκη την ερώτηση. Ωραία. Γιατί καλά όλα αυτά που κάνετε εσείς, αλλά αν δεν δοθούν και χρήματα και κονδύλια, τελικά. Σωστά μιλάτε. Όχι, σωστά. Αυτό είναι απολύτως σωστό. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αντέδρασε άμεσα και δόθηκαν κάποια χρήματα τώρα για αρχή. Και από ό,τι μας έχουν πει, θα εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση για τη συνέχεια. Αλλά για τον λόγο αυτό. Αυτά που λέτε, συγγνώμη, σας διακόπτω. Για την αρχή είναι νομίζω ένα κονδύλι 37.000 ευρώ για τις πρώτες. Καλά, ούτε ντρόν δεν παίρνουμε με αυτά. Πώς θα γίνει η παρακολούθηση με τα 37.000 ευρώ. Πάντως, νομίζω ότι ο κ. Αυτζής θα. Ήταν πρώτο στο λογιστή και θα μας πει. Ναι, όχι, λέγαμε ότι. Ένα πρώτο κονδύλι νομίζω είναι 37.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο για, για τα πρώτα μέτρα. Σωστά, αυτό ήταν. Αλλά η Διεύθυνση Δασών νομίζω μπόρεσε και το έκανε ακόμη και με ιδίους πόρους. Την πρώτη, ξέρετε, την πρώτη ανακοπή, ανάσχεση της επίθεσης. Κοιτάξτε. Αυτά εδώ προφανώς ήταν τα πρώτα χρήματα. Από όσο τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, δεν ξέρω στην επόμενη φάση ποια θα είναι τα χρήματα, αλλά θεωρώ ότι, από όσο έχω τουλάχιστον πληροφορηθεί και εγώ, όποια μέτρα ζητήσουμε να πάρθουν, θα πάρθουν, όποιο και να είναι αυτό το κόστος. Άρα θέλω να πιστεύω ότι, ξέρετε, επειδή είναι ένα πολύ όμορφο, ιδιαίτερο, μοναδικό οικοσύστημα κάτω στο ΒΑΗ, έχουν πέσει όλα τα μάτια προς εκεί επάνω, οπότε δεν νομίζω αυτό θα είναι το πρόβλημα. Κυρίως πρέπει η γρηγοράδα. Και αυτή τη φορά τουλάχιστον θεωρώ ότι οι φορείς όλοι αντέδρασαν γρήγορα. Πήγαμε καλά δηλαδή. Άρα να δούμε και στην επόμενη φάση τώρα. Εγώ στον επόμενο μήνα θα ήθελα, θα πρέπει να έχω τελειώσει ούτως ή άλλως με τα μέτρα και από εκεί και μετά η υλοποίηση να δούμε πόσο γρήγορα θα κυλήσει. Μάλιστα. Αλλά σας λέω, αυτό αν είναι κάτι να μείνει και εσάς και στους ακροατές με την κυρία Δασκαλάκη, το είπαμε πολλές φορές, είναι ότι αυτά δεν θα είναι μέτρα για μία χρονιά. Και έτσι είναι το σωστό. Το έντομο υπάρχει στην Κρήτη, το έντομο υπάρχει στην Κρήτη, δεν πρέπει να το αμελήσουμε. Άρα ας καθαρίσουμε το ΒΑΗ τώρα όπως μπορούμε και στη συνέχεια πρέπει να το προστατεύσουμε, ξέρετε, να το περιφράξουμε και να είναι σωστά η σωστή όλη η κατάσταση μέσα εκεί. Έτσι. Τώρα, κυρία Δασκαλάκη, ένα τελευταίο σχόλιο και από εσάς για να κλείσουμε τη συζήτηση και να πάμε σε διαφημιστική. Ναι, και να πω τώρα, συμπληρώνοντας τον κύριο Αυτζή, ότι το έντομο, το κόκκινο σκαθάρι ήταν έντομο καραντίνας μέχρι το 18 που προσπαθούσαμε να το ελέγξουμε. Νομίζω ότι σταμάτησε να είναι έντομο καραντίνας γιατί ακριβώς υπάρχει παντού τώρα. Αυτό είναι το. Και γι' αυτό βγήκε και από το καθεστώς της καραντίνας. Εγώ θα ήθελα κλείνοντας έτσι να πω ότι είναι αυτό, ότι πρέπει να κάνουμε την απειλή ευκαιρία ταυτόχρονα να ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να μιλήσουμε και για άλλα ζητήματα που αφορούν το φοινικό δάσος.
και ιδιαίτερα το Φίνικα του Θεόφραστου, που όπως είπαμε είναι ενδημικό είδος, δηλαδή μοναδικό στην Κρήτη, να το προστατεύσουμε όχι μόνο από το σκαθάρι ή όποια άλλη τέτοιου είδους προσβολή, αλλά και από τον υβριδισμό, από διασταύρωση δηλαδή με άλλα είδη φινίκων, ώστε να μην χάσουμε αυτό το μοναδικό μας είδος. Και μέσα από αυτό νομίζω ότι θα προγραμματίσουμε μία σειρά δράσεων σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους φορείς, ώστε να το κρατήσουμε ψηλά, ο κόσμος όταν πηγαίνει εκεί πέρα να βλέπει ότι αυτό το μοναδικό στην Ευρώπη οικοσύστημα δεν είναι μόνο για να βγάζουμε φωτογραφίες, να ξέρουμε και τι σημαίνει και πώς μπορούμε να το προστατεύσουμε και τι μας δίνει, πόσο σημαντικό είναι για το περιβάλλον και την ποικιλότητα του τόπου μας. Έτσι. Και από τα δίποδα σκαθάρια πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι. Γιατί και εμείς είμαστε λίγο κάπως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο για αυτή την παρέμβαση. Και βεβαίως θα τα λέμε γιατί μας αφορά και μας ενδιαφέρει το ΒΑΙ και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.